Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου αυτή τη στιγμή φτάνει στην Καλύμνο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος βέβαια από τα στελέχη του κόμματός του και πιθανότατα και υποψήφοι στις εκλογές που έρχονται. Λοιπόν, τον περιμένουμε όλοι, είναι η τοπική επιτροπή εδώ, είναι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ και τον περιμένουν όλοι. Και από ό,τι βλέπω υπάρχει κόσμος εδώ που τον περιμένει. Ποιος είναι αυτός, έρχεται. Βλέπουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έρχεται. Νατός, τον συνοδεύει ο κύριος Νικητιάδης, ο κύριος Χατζηδιάκος. Καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε, μια πρώτη δήλωση. Καλά. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους κατοίκους της Καλύμνου για τη φιλοξενία τους και την υποδοχή τους. Έχουμε χρέος αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες με τις ανατιμήσεις, με την ενεργειακή κρίση, να στηρίξουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες των ακριτικών μας νησιών και με ένα κοινωνικό κράτος υπηρεσιών υγείας και παιδείας αναβαθμισμένων, αλλά και με φορολογικά κίνητρα και αναπτυξιακά σχέδια που θα αφορούν τον τουρισμό και άλλους τομείς της οικονομίας, ώστε να ανοίξουν πολλές καλές θέσεις δουλειάς και να μείνουν τα παιδιά εδώ, να κάνουν οικογένειες και στα νησιά μας να είναι ισχυρά, δυνατά και κοινωνικά η ζωή να είναι βελτιωμένη τα επόμενα χρόνια. Όσο αφορά τώρα τις προκλήσεις της Τουρκίας, οι οποίες δυστυχώς κλιμακώνονται από τον κύριο Ερντογάν, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αλληλεγγύη εκ μέρους των συμμάχων μας και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι να κάνουν τους Πόντιους Πιλάτους και κάποιοι να εξοπλίζουν την Τουρκία. Αλληλεγγύη είναι κάθε Ευρωπαίος πολίτης από τη Φιλανδία, την Εσθονία μέχρι την Κύπρο και τα ακριτικά νησιά της χώρας μας να νιώθει ασφάλεια απέναντι σε οποιοδήποτε εξωτερικό κίνδυνο. Και μια καθαρή επιλογή θα ήταν απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου από πλευρά του Ερντογάν να υπάρχει μια απόφαση για εμπάργκο όπλων όλων των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στην Τουρκία. Αυτό για μένα σημαίνει αλληλεγγύη. Κύριε Πρόεδρε, να σας πούμε ότι η Κάλυμνος ήταν η μοναδική που είχε κάνει τέτοια υποδοχή στον τότε. Στον τότε πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νικητιάδη, καλώς ήρθατε. Τώρα συνοδεύετε και τον πρόεδρο. Συνοδεύουμε τον πρόεδρο. Είναι μεγάλη χαρά μας που έρχεται ο πρόεδρος στην Κάλυμνο. Ήδη έκανε δηλώσεις σχετικά με τα εθνικά μας θέματα. Θέλει να μιλήσει με κόσμο, θα πραγματοποιήσει μια συνάντηση στο Δήμο και στη συνέχεια θα μιλήσει με όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Έτσι λειτουργεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι λειτουργεί και το ΠΑΣΟΚ, έτσι λειτουργούσε πάντα. Να θεωρήσουμε ότι είστε υποψήφιος, έτσι. Αυτό θα το κρίνουν οι διαδικασίες. Ας ελπίσουμε ότι θα έτσι είμαι. Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, καλή επιτυχία και σε εσάς. Καλά, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κύριε Χατζηδιάκο, συνοδεύετε και εσείς τον πρόεδρο, ε? Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη υποχρέωση. Σήμερα το είχαμε πει, αν θυμάστε, τη μεγάλη Δευτέρα που μιλήσαμε μαζί, ότι ο πρόεδρος είχε στο πρόγραμμά του το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και τα δικά μας τα νησιά. Νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη, έτσι όσο σύντομη κι αν είναι, και θα τονώσει τους συνδημότες μας, τους συμπολίτες μας εδώ, έχουν την ανάγκη της παρουσίας μας, αλλά και η ίδια η παρουσία του Προέδρου. Είδατε ότι με τις πρώτες δηλώσεις αμέσως άγγιξε τον πυρήνα των προβλημάτων των μικρών μας νησιών. Και εμείς λοιπόν μαζί, στρατευμένοι όπως είπα τότε στον νέο αγώνα, σωστά, για κάτι καλύτερο για τα νησιά μας. Θα είστε υποψήφιος. Αυτό θα το αποφασίσει, όπως για όλους μας, η αρμόδια επιτροπή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στην Κατερίνα Καβαλά, τη συμπατριώτησά μας. Καλημέρα. Χαιρόμαστε πραγματικά. Κάναμε τα πάντα για να έρθει ο πρόεδρος εδώ, πρέπει να σας πούμε. Επιμείναμε πάρα πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που εν τέλει τα καταφέραμε. Όχι ότι δεν ήθελε, προφανώς. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να συνομιλήσει μαζί του τώρα τις επόμενες στιγμές στην πλατεία. Θα έχει τη δυνατότητα να τον ρωτήσει τι πρεσβεύει, τι πιστεύει και ποιες είναι οι λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε πραγματικά να πλησιάσει ξανά σε αυτό που είναι ο κεντρός χώρος. Mm-hmm. Ευχόμαστε λοιπόν πραγματικά αυτή η επίσκεψη να έχει τη διαπερατότητα που ελπίζουμε. Να είσαι καλά, Κατερίνα, ευχαριστούμε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είσαι και υποψηφία. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση, ναι. Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι Κάλυμνος
έχει ένα παρελθόν φοβερό με το Πασόκ. Έχει κάνει υποδοχές τρομερές. Είδαμε να χτίσουμε και το μέλλον. Στα χέρια σας είναι όμως, έτσι. Όλοι μας, στα δικά σας. Πρόεδρε, να σας πούμε ότι αυτό είναι το μνημείο των Μπεσόντων, αξιωματικών, τότε εκείνη την αποφράδα ημέρα των ημείων. Και εδώ γίνεται κάθε χρόνο και το ετήσιο μνημόσυνο και αποτείουμε φόρο τιμής αυτούς τους τρεις αξιωματικούς. Λοιπόν, εδώ μπροστά στο σφουγγαράδικο καΐκι αυτό θα έρθει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, να χαιρετήσει. Είναι η ταυτότητα του νησιού μας. Αλλά να έρχεστε δυνατοί και δυναμωμένοι. Όλα καλά. Όλα καλά. Υγεία, να σε καλά. Να σώσουμε τον τόπο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό ήταν το νησί που ήταν το πιο ευήμερο νησί. Και τώρα έχουμε πάθει κακομοιριά. Λοιπόν, πρέπει να το προσέξουμε. Να το προσέξουμε γιατί έχει ωραίους ανθρώπους. Η Κάλυμνος έχει ακόμα ανθρώπους ωραίους. Εγώ έχω γυρίσει 52 χρόνια βουτούσα. Ξέρω του κάθε τόπου τα χούλια. Εδώ έχει ένα 80% ακόμα καλό κόσμο. Έχουμε λαμόγια. Λαμόγια, δυνατά λαμόγια. Λοιπόν, χάρηκα. Έχουμε και τα λόγια. Έχουμε και τα λόγια. Είμαστε καλά. Τα πετάνια μου, έλα. Μα γι' αυτό είπα, λέω. Καλά είναι. Αυτό πάνω. Πιο ειλικρινή άνθρωπο. Έλα, σε φιλήσω. Να. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες της Καλύμνου για τη φιλοξενία και την υποδοχή που μας έκαναν σήμερα. Είναι για μας προτεραιότητα σε αυτές τις συνθήκες της ακραίας οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης να στηριχθούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες των ακριτικών μας νησιών με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της υγείας, της παιδείας, με ειδικά φορολογικά κίνητρα και βέβαια με έναν αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα αφορά τον τουρισμό και άλλες τομείς της οικονομίας για να έχουμε πολλές και καλές θέσεις δουλειάς, να μείνουν τα Ελληνόπουλα στα νησιά μας, να κάνουν οικογένειες και να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον. Όσον αφορά τις ακραίες προκλήσεις που κάνει και σήμερα ο κύριος Ερντογάν, για μένα ευρωπαϊκή αλληλεγγύη των συμμάχων δεν είναι η πολιτική κατευνασμό. Είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής αποτροπής. Και αυτό για να συμβεί πρέπει επιτέλους όλοι οι εταίροι μας να πάρουν απόφαση για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, ώστε να σταματήσει οποιοδήποτε να εξοπλίζει το καθεστώς Ερντογάν. Ένα καθεστώς που καταπατά το διεθνές δίκαιο, ένα καθεστώς που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της Τουρκίας και προκαλεί αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Άρα, η πολιτική του εμπάργκο όπλων πρέπει να είναι μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που θα υπογραμμίζει την άμυνα και την ασφάλεια, την ειδικά την ασφάλεια που τόσο ανάγκη έχουν όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί από την Εσθονία και τη Φιλανδία μέχρι την Κύπρο και την Ελλάδα.